για να δούμε, Κλέαρχε, την πορεία αυτών των καιρικών φαινομένων. Καλησπέρα, Βασίλη. Σε ύφεση βρίσκεται αυτό το φωνικό κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την περιοχή της Κρήτης. Έχουμε αυτή τη χρονική στιγμή κάποιες καταιγίδες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, οι οποίες βέβαια δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη ένταση. Αυτό τώρα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, αυτό το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό μετατοπίζεται σιγά σιγά προς την περιοχή της Κύπρου, όπου και εκεί θα δώσει πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερη προσοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, θα παραμένουν κάποιες βροχές κυρίως προς τα βόρεια τμήματα της Κρήτης και αύριο, αλλά και μέχρι την Τρίτη το πρωί. Αλλά το κυριότερο θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών θα είναι οι πολύ δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 7 τοπικά, ακόμη και τα 8 μποφόρ. Δεν περιμένουμε δηλαδή για το υπόλοιπο της εβδομάδας κάποιες έτσι ακραίες καταιγίδες. Πάντως, Κλέαρχε, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι πέφτει πολύ δυνατή βροχή και μέσα σε πολύ λίγες ώρες, σε ελάχιστες ώρες, έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό που προκαλεί εντύπωση, πολύ μεγάλη εντύπωση. Ακριβώς, Βασίλη, αυτό βέβαια έχει να κάνει με τις πολύ θερμές θάλασσες που από το καλοκαίρι που έχει προηγηθεί. Αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά που έρχονται από τα δυτικά τμήματα της Ευρώπης βρίσκουν αυτές τις θερμές θάλασσες και ενισχύονται περισσότερο, και γι' αυτό το πέρασμά τους αφήνουν μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα έτσι αυτά τα πλημμυρικά επεισόδια που δυστυχώς αφήνουν πίσω τους ακόμη και νεκρούς, καταστροφές και νεκρούς δυστυχώς. Κλέαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ.